Νομίζω αυτός ο τύπος δεν θα ήθελε και το κλάμα πολύ, έτσι. Εντάξει, μα δεν έχει να κάνει με το τι θα ήθελε εκείνος. Έχει να κάνει με το τι αισθανόμαστε εμείς όταν φεύγει ένας άνθρωπος. Εκείνος φεύγει. Αυτό που γίνεται πίσω είναι μια άλλη ιστορία, ας πούμε. Η έλλειψη είναι η απώλεια, η απουσία. Η απουσία, κυρίως. Η απουσία. Που όσο περνάει ο καιρός, ξέρει, γίνεται και χειρότερο. Ανάλογα και. Συμφωνώ. Με το Σάκη περάσαμε καταπληκτικά. Στο 50-50. Που μένα μου αρέσει πάρα πολύ και ακόμα το χαζεύω. Γιατί αναγνωρίζω και τη φάτσα μου λίγο σε ένα, λίγο σε αυτόν, λίγο παραπέρα, λίγο όλοι. Χάζω. Πω έτσι, θα ήθελα να πω μια άλλη έκφραση το μεσημέρι. Χαζοπαζαρεύατε με τον ίδιο τρόπο που παίζατε. Κάνετε αυτές τις. Κοίταξε, θα σου πω. Επειδή ήμασταν πάρα πολλές ώρες μαζί και οι ώρες που ήμασταν μαζί ήταν οι ώρες δουλειάς, γιατί οι ώρες δουλειάς ήταν πολλές. Ναι, το κάναμε, αλλά το κάναμε εκεί. Ήμασταν 10 ώρες μαζί την ημέρα σχεδόν. Και με τον Παύλο, επειδή παίζαμε και μαζί στο θέατρο, τρία χρόνια, τα δύο του 55, ήμασταν η δεύτερη και η τρίτη χρονιά στο ψέμα στο Μουσούρι. Είμαστε με τον Παύλο, ήμασταν 16 ώρες μαζί. Άρα χαζομάρες κάνατε τέτοιου τύπου, δηλαδή. Βάζατε τίποτα στο σενάριο από τις. Πολλά. Αυτό δεν υποτιμάει βέβαια το σενάριο. Όχι, γιατί καμιά φορά. Ακούγεται κάτι παράλογο και παράδοξο και υπερβολικό. Ότι αυτοί τα κάνουν και σενάριο. Υπήρχε ένα καταπληκτικό σενάριο. Ένα πολύ δυνατό και γερό σενάριο. Που δεν ήταν απλώς μια βάση. Γιατί καμιά φορά ακούγεται και αυτό. Λέει έχει μια τρομερή βάση και κάνουν αυτοί. Δεν είναι έτσι. Απλώς επειδή το σενάριο ήταν τόσο δυνατό και τόσο. Τόσο εντυπωσιακό και τόσο καλό, μας έδινε μας τη δυνατότητα να μπορούμε κάποιες φορές να αυτοσχεδιάζουμε ή να προσθέτουμε κάποιες ατάκες, ας πούμε. Αλλά αν το σενάριο δεν είναι έτσι, δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Συμφωνώ. Θα σε ρωτήσω όμως, έχω μια περιέργεια. Συγγνώμη, Τζανάκη. Έχω μια περιέργεια για το Χαϊκάλη. Ο Χαϊκάλης, σε μένα, σαν κωμικός, είναι από τους ηθοποιούς που μου αρέσουν πάρα πολύ.